κάνει. Καλησπέρα, καλησπέρα από, από τον Ισμό της Κορίνθου. Ζητώ συγγνώμη για πριν, αλλά έχει ένα πρόβλημα εδώ με το δίκτυο. Γενικά έχουν σταματήσει χιλιάδες αυτοκίνητα από τα Μέγαρα έως τον Ισμό και από την άλλη μεριά του Ισμού, δηλαδή από τα, από τα καταστήματα, από τα φανάρια, από τα γκούτζι του Ισμού έως κοντά στην Εμαία και κοντά στο Ξυλόκαστρο. Ο δρόμος δεν περνάει, έχουν σταματήσει τα πάντα. Γιατί ο μοναδικός δρόμος είναι αυτό που περνάει μέσα από τον Ισμό της Κορίνθου. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 8 η ώρα, περίπου ένα βιντεοφόρο, όπως ενημερωθήκαμε, έπιασε φωτιά ακριβώς στη διασταύρωση που ενώνεται η παλιά Ευθυγειοδό με τη νέα Ευθυγειοδό στην έξοδο Λουτρακίου. Εκεί η φωτιά εξαπλώθηκε από τις εκρήξεις που έκανε το βιντεοφόρο εκείνη την ώρα. Δεν γνωρίζουμε αν υπήρχε κάποιος ή υπάρχει κάποιος τραυματίας έως αυτή την ώρα. Οι πυροσβέστες είναι δεκάδες οχήματα της πυροσβεστικής και εθελοντές από όλη την Κορινθία και τις γύρω περιοχές από τα Μέγαρα και από την Αττική. Είναι δύσκολη η φωτιά όπως είδαν και εμείς και όπως μας ενημερώσαν οι άνθρωποι. Οι εκρήξεις ακόμα μέχρι πριν από 10 λεπτά στο σημείο γινόντουσαν πολύ έντονες στο σημείο. Να τονίσουμε ότι κάποια στιγμή από τα πετρέλαια, οι βενζίνες, τι είχε μέσα το βιντεοφόρο, πηγαίνανε στα πρανή του δρόμου και υπήρχε κίνδυνος για τα οχήματα. Γι' αυτό η αστυνομία και οι πυροσβεστικοί απομακρύνανε όλα τα οχήματα. Είναι δεκάδες οδηγοί εγκλωβισμένοι και στη διασταύρωση, στην έξοδο των Αγίων Θεοδόρων και στην Κινέτα, αλλά στον Ισμό της Κορίνθου είναι δράμα η κατάσταση. Πριν από λίγο, ο Δήμος Κορινθίων και ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων ξεκίνησαν να μοιράσουν νερά στους οδηγούς που είναι εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους. Να τονίσουμε και να ενημερώσουμε τους οδηγούς που μας ακούνε ότι είναι δύσκολη νύχτα για αυτούς, με την έννοια δεν μπορούν να κινηθούν ούτε προς Κόρινθο, δηλαδή προς να περάσουν τον Ισμό, ούτε από την Κόρινθο να περάσουν τον Ισμό προς Αγίους Θεοδόρους ή προς άλλες περιοχές εδώ τα Μέγαρα. Μάλιστα. Είναι δύσκολη η κατάσταση. Μέχρι αυτή τη στιγμή ευχόμαστε να μην υπάρχει κάποιος τραυματίας. Μάλιστα. Εμείς θα συνεχίσουμε αυτό που είπες ακριβώς, Γιάννη. Ευχόμαστε να μην υπάρχει φυσικά κανένας τραυματίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη νύχτα αναφορικά με τη μετακίνηση των χιλιάδων αυτών αυτοκινήτων, τα οποία είναι και ακινητοποιημένα. Αλλά το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι δεν θέλουμε να υπάρχει τραυματίας ούτε από την στιγμή που έγινε η ανατροπή του βιντεοφόρου, ούτε φυσικά από τις συνεχόμενες εκρήξεις που υπήρχαν στην περιοχή. Ευχόμαστε να είναι όλος ο κόσμος καλά, και όλοι οι οδηγοί και όλοι οι άνθρωποι. Έτσι. Λοιπόν, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ.